Λέει η γραφή γινή ενάρετος, τι στέλνει ευρύ. Πάμε να το δούμε λίγο αυτό στις παροιμίες και με αυτό να κλείσουμε. Και την άλλη Παρασκευή θα μιλήσουμε και για τους άντρες. Μην λείψουν την άλλη Παρασκευή οι άντρες. Λοιπόν, πάμε παροιμίες. Τελευταίο κεφάλαιο είναι. 607. Ας διαβάσουμε το 10. Γυναίκα ενάρετον, τι στέλνει ευρύ, διότι η τιάφτη είναι πολύ τιμιωτέρα υπέρ τους Μαργαρίτας. Γυναίκα ενάρετο, τι στέλνει ευρύ, έλαντε, πού να τη βρούμε. Είναι είδος έναν επαρχία από εκείνη την περίοδο. Τώρα δε, δισεύρετο το είδος αυτός της ενάρετου γυνής. Πρώτον. Δεύτερον, λέει, τι στέλνει ευρύ, βέβαια. Ποιος ψάχνεται σήμερα, ποιος άντρας, ποιος χριστιανός ή πόσοι είναι αυτοί οι ολίγοι που ψάχνουν να βρουν μία γυναίκα ενάρετο, συνήθως ψάχνουν να βρουν ερωμένη. Συνήθως ένας χριστιανός ψάχνει να βρει μανεκέν. Έρχεται μια κοπέλα μέσα στην εκκλησία, η οποία είναι όμορφη, δεν την ξέρει κανείς. Έρχονται και με πιάνουν κατευθείαν, αδελφέ. Να τις δούμε αυτό και το άλλο. Λέω, την άλλη την αδελφή εκεί πέρα που την ξέρεις, ας πούμε, που περπατάει χρόνια με τον Κύριο. Ναι, ναι, καλή αδελφή, αδελφή, αλλά τη βλέπω σαν αδελφή μου. Ω, λέω, αυτή η πνευματικότητά μας είναι παροιμιώδης, λέω. Ενώ την άλλη σε οδήγησε ο Θεός. Τώρα, πώς γίνεται, 3-4 ταυτόχρονα μέσα σε μια εβδομάδα να τους οδηγεί ο Θεός σε ένα πρόσωπο το οποίο είναι όμορφο, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Γι' αυτό λέει, αναρωτιέται ο προφήτης χρόνια πίσω. Τι στέλνει ευρύ, ποιος ψάχνει μια τέτοια γυναίκα, ποιος ψάχνει να τη βρει. Υπάρχουν άραγε τέτοια είδη ανδρών έναν επαρχία, οι οποίοι να ψάχνουν μια τέτοια γυναίκα, άραγε. Διότι η τιάφτη είναι πολύ τιμιωτέρα υπέρ τους Μαργαρίτας. Αν βρεις μια τέτοια γυναίκα, δεν σου χρειάζονται τα πλούτη, είσαι ευτυχισμένος. Μια τέτοια γυναίκα, όχι μια καλονή οπωσδήποτε, ούτε ένα μανεκέν. Αδελφοί, το τονίζω, ένας χριστιανός δεν ψάχνει να βρει ερωμένη, ψάχνει να βρει πριστή σύντροφο, που να είναι ενωμένη με τον Χριστό. Αυτό είναι. Μετά, το 11. Η καρδία του ανδρός αυτής θαρεί επ' αυτήν και δεν θέλει στερίστε αυθονίας. Η καρδία του ανδρός αυτής θαρεί επ' αυτήν, που σημαίνει ότι αναπαύεται σε εκείνην, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι μένει σταθερή στην πίστη και δεν θέλει στερίστε αυθονίας, που σημαίνει τι, ότι αυτή θα σε κάνει ευτυχισμένο, δεν το καταλαβαίνεις. Ένας τέτοιος τύπος γυναικός. Το άλλο, το 12. Θέλει φέρει εις αυτόν καλόν και ουχή κακόν, πάσας τας ημέρας της ζωής αυτής. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα σε πάρει στο λαιμό της. Είναι κούκλα, είναι πανέμορφη, είναι δίμετρη, είναι 1002, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Ένας χρόνος περνάει, 2 χρόνια, αρχίζουν μετά τα προβλήματα. Μετά, τα γαλαζοπράσινα μάτια, τα οποία λάμπουν έντες με συμβρίες όπως λάβει ο ευωϊκός κόλπος, σύμφωνη, εντάξει, θαυμάσια. Τώρα όμως, που μετά από 2, 2,5, 3 χρόνια δεν μπορείς να βγάλεις άκρη μαζί της, σε τι σου ωφέλησαν τα γαλαζοπράσινα μάτια. Μετά. Ζητεί μαλλίων και λινάριων και εργάζεται ευχαρίστως με τα σχήρας αυτής. Μάλιστα. Ζητεί μαλλίων και λινάριων, που σημαίνει ότι είναι προκομμένη, είναι εργατική, δεν είναι του καναπέ. Και εργάζεται ευχαρίστως με τα σχήρας αυτής. Δεν γογγίζει που εργάζεται, το κάνει με την καρδιά της. Το 14. Είναι ως τα πλοία των εμπόρων, φέρει την τροφήν αυτής από μακρόθεν. Τι σημαίνει αυτό. Της μιλάει ο Θεός. Φέρνει την τροφή να αυτής, λέει, από μακρόθεν. Πόσο μακρόθεν, από τον ουρανό. Της μιλάει ο Θεός. Την τρέφει ο Θεός. Μετά. Και γύρεται ενώ είναι έτη νίξ και δίδει τροφήν εις τον οίκον αυτής και έργα εις τα στεραπένας αυτής. Και γύρεται ενώ είναι έτη νίξ. Τι έχει πρόβλημα, έχει πρόβλημα αϊπνίας, δεν της κολλάει ο ύπνος. Όχι βέβαια. Ξυπνάει τη νύχτα και έχει γόνατα, είναι θυγατέρα προσευχής. Και δίδει τροφήν εις τον οίκον αυτής. Ακριβώς επειδή έχει ξυπνήσει μέσα στη νύχτα και προσεύχεται, της μιλάει ο Θεός και δίνει λόγο παρηγορίας, ενισχύσεως στον άντρα της και στα παιδιά της. Και έργα εις τα στεραπένας αυτής. Δεν είναι υπερσυγκεντρωτική. Δίνει έργα, μισθώνει. Μοιράζεται τις δουλειές με τους άλλους. Δεν θεωρεί ότι αυτή είναι και άλλη δεν είναι. Ότι τα ξέρει όλα. Μετά. Θεωρεί αγρών και αγοράζει αυτόν.
Εκ του καρπού των χειρών αυτής φυτεύει αμπελώνα. Θεωρεί αγρών και αγοράζει αυτόν. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Έχει αποκάλυψη. Της φανερώνει ο Θεός αυτά που δεν φαίνονται. Αυτά που οι άλλοι δεν μπορούν να δουν, τα βλέπει εκείνη, δια Πνεύματος Αγίου. Εκ του καρπού των χειρών αυτής φυτεύει αμπελώνα. Αν και σκεύος ασθενέστερων, ο Θεός την ευωδώνει. Αδελφέ, ναι εντάξει, δεν πρέπει να μ' αρέσει. Δεν πρέπει να κάνει κλικ η καρδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να κάνει κλικ η καρδιά επειδή είναι 1,80 και, και είναι στέκα, ας το πούμε, και δεν κάνει κλικ η καρδιά όταν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, πώς δεν κάνει κλικ η καρδιά σου όταν της μιλάει ο Θεός, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πώς δεν κάνει κλικ όταν βλέπεις ότι αποκρίνεται με έναν τρόπο γλυκή, ότι είναι αφιερωμένη εκεί, γιατί δεν κάνει κλικ η καρδιά, δεν το έχω καταλάβει ακόμη. Πού είμαστε? 17. Πάμε στο 17, ναι. Ζώνει την οσφήν αυτής με δύναμην και ενισχύει τους βραχίωνας αυτής. Που σημαίνει ότι ζώνοντας την οσφήν αυτής έχει αυτοπιθαρχία και εγκράτεια, δαμάζει και δουλαγωγεί το σώμα της. Δεν είναι χύμα. Και ενισχύει τους βραχίωνας αυτής. Ακριβώς γι' αυτό τον λόγο, επειδή προσέχει τον εαυτό της και έχει αυτοπιθαρχία, της δίνει δυνάμεις ουράνιος ο Θεός. Μετά 18. Αισθάνεται ότι το εμπόριο αυτής είναι καλόν. Ο λίχνος αυτής δεν σβήνεται τη νύχτα. Όταν λέει αισθάνεται ότι το εμπόριο αυτής είναι καλόν, σημαίνει ότι έχει βεβαιότητα ότι βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Γι' αυτό το λόγο και είναι απαλλαγμένη από ανασφάλειες. Και ο λίχνος αυτής δεν σβήνεται τη νύχτα. Που σημαίνει τι? Ότι όταν ο Θεός δεν ενεργεί και βρίσκεται σε ένα σκοτάδι, δεν χάνει την ελπίδα της. Ξέρει ότι κάποια στιγμή ο Θεός θα φανερώσει, θα ενεργήσει. Μετά. Βάλει τα σχήρας αυτής εις το αδράκτιον και κρατεί εν τη χειρή αυτής την υλακάτην. Σηκώνει βάρος πνευματικό, οικογενειακό. Μετά. Ανοίγει την χείραν αυτής εις τους πτωχούς και εκτείνει τα σχήρας αυτής προς τους ενδεείς. Έχει σπλάγνα, έχει συμπόνια, έχει φιλανθρωπία. Μετά. Δεν φοβείται την χιώνα δια των οίκων αυτής, διότι πας ο οίκος αυτής είναι ενδεδειμένη διπλά. Δεν φοβείται την χιώνα δια των οίκων αυτής σημαίνει ότι δεν φοβάται τις δυσκολίες και τα διέξοδα της ζωής. Ξέρει ότι δεν είναι μόνη της. Και γιατί δεν τις φοβάται αυτές τις δυσκολίες? Διότι, υπάρχει αιτία, πας ο οίκος αυτής είναι ενδεδειμένη διπλά, που σημαίνει τι? Είναι πως λέγαμε στο ποδόσφαιρο, η ομάδα λέει αυτή δεν τρώει γκολ γιατί έχει, λέει, δύο ζώνες άμυνας. Τι σημαίνει ενδεδειμένη διπλά? Ενδεδειμένη διπλά σημαίνει ότι έχει βάρος νηστείας και προσευχής. Έχει βάρος μελέτης στο σπίτι, γίνονται μελέτες, οικογενειακοί, πρωτοστατή, μάνα, πάμε να μας μιλήσει ο μπαμπάς στο λόγο του Θεού. Πάμε να γονατίσουμε, είναι εδώ ο μπαμπάς, ελάτε. Αυτό εννοεί. 22. Κάμνη σε αυτήν σκεπάσματα. Το ένδυμα αυτής είναι βύσος και πορφύρα. Που σημαίνει ότι φροντίζει και μεριμνά για τον προσωπικό της αγιασμό. Δεν ενδιαφέρεται για βαψίματα, για στολίδια και για κοσμικευμένα πράγματα πάνω της. Και γιατί όλα αυτά? Μα άμα σου μιλάει ο Θεός, τι να τα κάνεις τ' άλλα? Είναι πλήρης η κοπέλα. Δεν στερείται ουδενός αγαθού. Μετά. Ο ανήρ αυτής γνωρίζεται εν τες πύλες όταν κάθεται μεταξύ των πρεσβυτέρων του τόπου. Να ο Κώστας της Βάσος, λένε όλοι. Καλός αδερφός ο Κώστας, από τα καλύτερα παιδιά δεν μπορώ να πω, αλλά η Βάσο όμως είναι άλλο πράγμα. Αν δεν είχε τη Βάσο, δεν θα ήταν ο Κώστας. Θα ήταν ένας άλλος Κώστας, αλλά τώρα, χάρη στη Βάσο, είναι ο Κώστας. Έτσι, δηλαδή, τον τιμάται εξαιτίας της γυναίκας του. Δεν κατεσχύνεται εξαιτίας της γυναίκας του. Μετά. Κάμνει λεπτό πανίον και πολύ. Και δίδει ζώνας εις τους εμπόρους. Κάνει λεπτό πανίον και πολύ, που σημαίνει ότι είναι διακριτική, δεν κάνει χοντράδες, έχει ευαισθησίες, είναι προσεκτική, δίνει βάρος στη λεπτομέρεια. Οι γάμοι ή ευτυχούν ή δυστυχούν εξαιτίας των λεπτομεριών. Μπαίνει ο άλλος μέσα, ήρθες... Αυτό το σημαίνει άναψε το θερμοσύμφωνα. Μετά πεινάς, αυτό σημαίνει, ναι, τι έχεις φτιάξει. Βαρεμάρα, σκυνθροπία. Άμα της πάει όμως ένα τριαντάφυλλο,
ή έστω πήγαινε, αν δεν θέλεις να τις πάρεις στενό, πάρ' τις σε μια διπλόπιτα με γύρω. Τέλος πάντων, πήγαινε τις κάτι. Συνέχισε μετά. Η σχήν και ευπρέπειαν είναι ενδεδειμένη και ευφραίνεται δια των μέλλοντα καιρών. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει πληροφορία για το αύριο και δεν απογοητεύεται σήμερα. Έχει σιγουριές. Ενώ τίποτα δεν πάει καλά, εκείνη όμως ξέρει ότι όλα θα πάνε καλά. Ανοίγει το στόμα αυτής εν σοφία και επί της γλώσσης αυτής είναι νόμος ευμενίας. Ανοίγει το σώμα αυτής εν σοφία σημαίνει ότι δεν λέει κουταμάρες, δεν λέει ανοησίες, δεν λέει χοντράδες, δεν λέει απερισκεψίες. Και όταν ανοίγει το στόμα της έχει νόμο ευμενίας που σημαίνει ότι της έχει δώσει λόγο ο Θεός. Μετά. Επαγρυπνεί εις την κυβέρνηση του οίκου αυτής και άρτων οκνηρίας δεν τρώγει. Δεν αφήνει τα παιδιά της χήμα. Δεν τα αφήνει τα παιδιά της ρέμπελα. Είναι από πάνω. Και ας την κατηγορούν ότι είναι υπερπροστατευτική. Μετά. Τα τέκνα αυτής σηκώνονται και μακαρίζουσιν αυτήν. Ο ανήρα αυτής και επαινεί αυτήν. Αχ, η μανούλα μας. Κάναμε τις τρέλες μας, κάναμε τις χαζομάρες μας, αλλά τη βλέπαμε εκεί στα γόνατα να κλαίει, να προσεύχεται, να διαβάζει τη γραφή της. Της πάγαμε τα νεύρα εκείνη στα γόνατα. Και ο άντρας της λέει... Τι λέει ο άντρας της, επαινεί αυτήν. Αχ, Βασούλα, μα δεν είχα εσένα, ναι, τι θα ήμουν στη γη. Μπορεί αλήτης να ήμουν, να είχα καταστραφεί, που λέει και το ελαφρολαϊκό άσμα. Μετά. Πολλέ θυγατέρες εφέρθησαν αξίως, αλλά εσύ υπερεύεις πάσας. Είναι καλές όλες οι αδελφές, άξιες, ευλογημένες, αλλά όχι σαν τη γυναίκα μου. Αυτό λέει ο άντρας. Καλές, εν αγιασμό, εν καθαρά, αλλά όχι σαν τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου είναι κάτι το ιδιαίτερο. Έτσι λέει, πρέπει να λέει ο άντρας. Αυτό εννοώ. Μετά. Ψευδής είναι η χάρης και μάταιον το κάλος. Η γηνή, η φοβουμένη των κύριων, αυτή θέλει επενίστε. Ψευδής η χάρης, ποια χάρης? Των βαψιμάτων, των καλοπισμάτων, των εξωτερικών στολισμών, των σχουλαρικιών. Ψευδής η χάρης. Και μάταιον το κάλος, δεν οδηγεί πουθενά. Η γυναίκα που φοβάται τον Θεό θα επενεθεί από τον Θεό τον ίδιο. Δηλαδή τι θα της πει, έβγε δούλη πιστή και αγαθή. Θα την επισκεφθεί ο Θεός. Μια τέτοια γυναίκα πιστεύω να θέλεις να παντρευτείς και μια τέτοια γυναίκα πιστεύω να θέλεις να γίνεις. Δόξα να έχει ο Κύριος.